Στον τόπο που αγάπησε και άφησε τη σφραγίδα του ως δήμαρχος, ως πολιτικός, μα πάνω απ' όλα ως άνθρωπος, έσβησε σήμερα ο Μανώλης Κουλάκης. Την είδηση του θανάτου του μετέφερε στην αίθουσα της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής Ανδρέας Λοβέρδος. Πριν από λίγο με ενημέρωσε ο κ. Κεγκέρογλου ότι έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Κουλάκης. Επί πάρα πολλά χρόνια βουλευτής και πάρα πολλά χρόνια υπουργός και δήμαρχος Χανίων. Η θλίψη δεν είναι μόνο γενικευμένη στα Χανιά και στην Κρήτη, αλλά νομίζω και σε όλη την Ελλάδα, σε όσες και όσους τον ξέραμε. Ενός λεπτού σιγή κράτησαν τα μέλη της Ολομέλειας της Βουλής στη μνήμη του επί σειρά ετών βουλευτή Χανίων, υφυπουργού Υγείας επικυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και δημάρχου Χανίων. Μου κάνει εντύπωση γιατί πριν 1-2 μήνες τον συνάντησα εδώ στη Βουλή και ήπιαμε καφέ και τα λέγαμε. Νομίζω λοιπόν ότι εκφράζω το σύνολο της Βουλής στα συλληπιτήρια προς την οικογένειά του και παρότι είναι λίγο αδόκιμο πριν γίνει η ταφή, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μανώλη Σκουλάκη. Η υγεία του είχε επιβαρυνθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες και παρότι ο ίδιος δεν το έβαζε κάτω, η καρδιά του τον πρόδωσε. Μόλις πριν από ένα χρόνο, ο Μανώλης Κουλάκης δήλωνε πολιτικά παρόν. Άνθρωπος με πείσμα και πίστη στην προσφορά στα κοινά από όποιο μετερίζει, αρνούνταν να αποσυρθεί. Εγώ δεν μπορώ να κατεβώ με αυτά τα δεδομένα του νόμου. Δεν μπορώ να γίνω δημαρχεύων. Αν δεν είσαι δήμαρχος που να μπορεί να κάνεις κουμάντο να συνεχίσεις ένα τεράστιο έργο που υπάρχει σε εξέλιξη. Γεννημένος στον Πλάτανο Κισάμου το 1944, αποφύτησε από την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάστηκε ως γιατρός στον τόπο καταγωγής του. Μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του το 1974, εξελέγει βουλευτής Χανίων σε 9 εκλογικές αναμετρήσεις από το 1981 έως το 2007, ενώ διετέλεσε υφυπουργός Υγείας και αναπληρωτής υπουργός. Το 2010 εκφώνησε την τελευταία του ομιλία από το βήμα της Βουλής πριν αναλάβει καθήκοντα ως δήμαρχος Χανίων. Πάνω θα σας πω 2-3 κουβέντες, ό,τι μπορώ, για τα 30 χρόνια που έζησα εδώ, τις εντάσεις, τις διαφωνίες, τις πίκρες, τις χαρές. Ένα είναι σίγουρο, ότι έμαθα πολλά και ότι αποχωρώ από τη Βουλή διαφορετικός άνθρωπος από ό,τι ήρθα. Τη θλίψη του για την απώλεια του Μανώλη Σκουλάκη εξέφρασε ο δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας. Η συγκυρία ήταν τέτοια που το θλιβερό γεγονός του θανάτου του συνέπεσε με τα προγραμματισμένα για σήμερα εγγένεια του Αγροτικού Αυγούστου, τα οποία αναβάλλονται. Ως ελάχιστο φόρο τιμής αφιερώνουμε τον φετινό Αγροτικό Αύγουστο στη μνήμη του εκλειπώντος δημάρχου Χανίων Μανώλη Σκουλάκη, για τον οποίο είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε συλληπιτήρια δήλωση για το θάνατο του Μανώλη Σκουλάκη, ο δήμαρχος Ηρακλείου και πρόεδρος της ΠΕΔ Βασίλης Λαμπρινός αναφέρει: «Ο Μανώλης Σκουλάκης υπηρέτησε αρχές και αξίες που τον καταξίωσαν στην κοινωνία. Η συνέπεια και το ήθος του θα αποτελούν πάντα ένα φωτεινό παράδειγμα υπεύθυνου πολίτη και ακέραιου ανθρώπου». Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε: «Από όποια θέση και αν υπηρέτησε τη δημόσια ζωή, ο Μανώλης Σκουλάκης διακρίθηκε για το ήθος του, την εντιμότητα και την ειλικρίνεια του χαρακτήρα του. Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ως υπουργός αλλά και ως δήμαρχος Χανίων, εργάστηκε αποτελεσματικά για τα Χανιά αλλά και για την Κρήτη ολόκληρη. Ως Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζουμε θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του». Ο θάνατος της συντρόφου της ζωής του, Πόπης Ξηρουχάκη, τον περασμένο Νοέμβριο, ήταν ένα βαρύ πλήγμα για τον Μανώλη Σκουλάκη. Λίγους μήνες μετά, φεύγει και εκείνος για το τελευταίο του ταξίδι, αφήνει όμως ένα σπουδαίο έργο και μια πορεία ήθους και αξιοπρέπειας που θα τον κρατά ζωντανό στις συνειδήσεις όσων τον γνώρισαν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου για την άψογη συμπεριφορά σας, για την αγάπη σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.